cookies. Oh my gosh. Ως αρχηγός, από τη στιγμή που έχω την ευθύνη για το μενού, αν δεν βγει το μενού και αν δεν πάμε καλά, ο πρώτος επιλαχών θα είμαι εγώ. Καλά πήγε αυτό. Θα πέσουν λίγο οι μάσκες. Έβγαιναν τα κουκιά 3-6-18, ήμασταν 19. Δεν είχαμε κανένα τίποτα. Συγγνώμη, να. Το είπες προ λίγο. Να αλλάξουμε αρχηγό. Το είπε πριν ένα λεπτό. Αρχόταν η Φανούλα να πηγαίνω εγώ στους κόκκινους. Χαμός πάλι. Πολύ ωραία. Δεν τα λέω εγώ. Τα είπε ο Βασίλης πριν ένα λεπτό. Ας πέσουν λίγο οι μάσκες. Το ξέρουν και όλοι ότι έχουν γραφτεί όλοι οι παίχτες. Και όποιος φεύγει από το παιχνίδι, πολύ απλά σβήνεται. Μέσα σε αυτόν τον κατάλογο είναι και το όνομά μου. Αλλά το βιβλίο λέγεται Αυτογνωσία. Να ενώσω ανθρώπους που δεν θέλουν να έχουν αρχηγό τον Δημήτρη. Εδώ είναι όμως ο αρχηγός. Τους και εσύ έχεις καταφέρει να τους ενώσεις. Απλά έχουν ενωθεί όλοι εναντίον σου. Εγώ προσωπικά, σαν Βασίλης, όταν να δοκιμάσεις τα πάντα. Έχω λάθος, κύριε Δημήτρη. Άλλο συζητάμε. Για το πριν θέλω να μας δώσεις απάντηση. Άκουσε με λίγο, κύριε Δημήτρη. Άκουσε με λίγο. Ότι ήθελα να σε βγάλω σαν αρχηγό, ήθελα να σε βγάλω σαν αρχηγό. Ξεκάθαρα με αυτό που έχει γίνει. Δεν είναι ψέμα, το είπα και χθες, την προηγούμενη ομάδα. Κοντά, κοντά. Ήταν. Πολύ κοντά. Συμπλημμένα είσαι μέσα και στα δύο. Σαββατογεννημένος γάρ. Μη μας πιάσω στόμα σου μόνο. Παρουσιάζω ένα ψάρι που δεν ξέρω αν είναι ψημένο ή ομό, γιατί πολύ απλά κάποιος δεν με γουστάρει. Και θέλει να με διώξει από το διαγωνισμό. Γουστάρει σε μένα, δεν ήρθε να το πει όμω. Τι με γουστάρει, ρε φίλε, τι είμαι γκόμενά σου για να σε γουστάρω, είσαι τρελός, ρε. Γιατί να το αφήσει το τελευταίο πεντάλεπτο. Ποσέ ψάρι είναι, σε εξωτερικό χώρο είμαστε, η θερμοκρασία δεν παίζει κανένα ρόλο. Το ποσάρω ένα δεκάλεπτο πριν, ένα τέταρτο, το αφήνω, κρυώνει, το παρουσιάζω. Καληνύχτα σα. Με φέρανε μέχρι εδώ τώρα. Με διακίζει το όριο τη παρόνοια αυτή. Τι έχω πάθει, ο άνθρωπο. Μια του κλέφτη. Δύο του κλέφτη. Τρει. Και η κακή τους μέρα. Μια δοκιμασία φέρνω δύο βαθμούς κοντά. Εδώ μαγειρεύω, φέρνω τους περισσότερους. Δεν γίνεται. Σεφ! Δεν έχω το ψάρι ψημένο. Τι κάνω. Εγώ παίρνω ένα πιάτο που έχει ένα ψάρι. Δεν μπορώ εκείνη την ώρα που το παίρνω για να σας το φέρω να πω είναι ψημένο, είναι άψητο. Το θεωρείς δεδομένο ότι έχει ψηθεί το ψάρι. Γιατί δεν με θέλουν αρχηγό. Ωχ, Παναγία μου, δεν έχω λύσει. Είναι η ουσία, ρε Πέτρο, πες Δημήτρη, πρώτα απ' όλα με ρωτάει ο Σεφ κάτι, δεν μιλάω ποτέ. Όταν μιλάς, σε βάζω το τρελαίνο μου. Ο Πέτρος μου έδωσε άβρα στο ψάρι. Και έχει και το θράσος να πει ότι δεν του το είπα καν. Και μου το είπε όταν γύρισα στο σπίτι με την παρουσίαση των πιάτων. Να γίνω και ρεζίλη δηλαδή. Αλλά δεν λειτουργήσε υπονομευτικά. Λειτουργήσε αυθόρμητα γιατί δεν με νιώθει αρχηγό. Είμαι εγώ τρελός. Που κάψαμε τη σελινόριζα, κάναμε ένα πουλέ και βάλαμε το πράσο και κάναμε και μια πούδρα. Ω, η μέθη μας βρήκε. Κάναμε το καπνιστό αλάτι για το παγωτό σαν το Φεράν Αντριά. Βρε κακόμη, ρε Νικήτα. Δεν σε θέλω. Είναι τελείως προσωπικό. Μπορεί να μην γουστάρω τη μάπα σου. Μαζί σου. Αλλά δεν διαγράφεις και 30 κάτι χρόνια ιστορία σαν πάνω σε αυτά τα 30 χρόνια το έχουμε ξαναπεί. Άσε τι θα διαγράψω. Ότι... Όποιος αμφισβητεί και θέλει τη θέση του αρχηγού που καίει, πολύ απλά ας μαγειρέψει καλύτερα και ας έρθει να την πάρει. Ναι, και το, και ο... και το είπα σε όλους. Και ο Βασίλης όμως από την άλλη είπε, μπορεί να έχω και ένα πλεονέκτημα να κάνω τρίτη ομάδα. Πού είναι το κακό. Γιατί είπα εγώ ότι είναι κακό. Είναι κακό. Είναι κακό. Πρώτο υποψήφιο θα βάλω τον Πέτρο και την ασυλία θα την πάρω εγώ. Να παραμείνω ως αρχηγός στους μπλε και να πάω σε επόμενη προσπάθεια. Θέλω να δω τον επόμενο βαθμό και πώς θα λειτουργήσει μέσα στην ομάδα μου η μαγειρική. Τεράστιες κολοτούμπες. Θα δεις, στην πορεία. Είπε, θα πάρω όλες τις ευθύνες της ομάδας, γιατί όλοι... Θα τελειώσω. Αν μία φορά δεν τον ήθελα αρχηγό, δεν τον θέλω 10 πλέον. Ο αρχηγός πρέπει, εκτός από το να εκτίθεται και να προστατεύεται. Όταν η μπριγκάντα του κάνει κάτι και δεν τον προστατεύει, πολύ απλά από τις κουζίνες απολύεται, δεν απολύεται ο σεφ. Είπα ότι αν αποτύχει το μενού που θα φτιάξω, δεν έφτιαξα μενού, πήραμε πάλι κατηγορίες, εγώ πρώτος στον τάκο. Και θα με καθευρίζουν όλοι μαζί και μιλάνε τώρα γιατί. Αποκαλύφθηκαν όλα. Νομοτούνε 6, 7, 8 πώς είναι στο σπίτι και αποκαλύπτονται όλα που τα έχει συνομωτήσει ένας με τον εαυτό του. Δημοκρατία, τέλος. Τετέλεστε. Θέλατε άλλο αρχηγό, ε? Εδώ είμαστε τώρα. Η ομάδα μας. Πάει η ομάδα μας. Τελείωσε. Και να με φάτε πώς. Συνομωτώντας. Και όταν τους έρχεται ο Μπόμπενας ως πιο έμπειρος και τους την καθίζει, τους πειράζει. Γυρνάει και λέει και στους κριτές για μένα τώρα αρχίζει το παιχνίδι. Γιατί τώρα 1,5 μήνα που ήσουν, ρε φίλε, δεν ήσουν στο παιχνίδι. Ήσουν πίσω από τις κουρτίνες και σχεδίαζες και έκανες πιόνια και έκανες ό,τι γούσταρες. Απαράδεκτο. Ο παλιός είναι αλλιώς. Έχει και στρατηγική. Δεν είμαι κανένα κοροϊδό. Για να τους δω τώρα στη στρατηγική ποιον θα ψηφίσουνε. Τον Νικήτα και τον Πέτρο που βγάλαν άμφρα στο ψάρι. Ή θα πάμε σε διαδικασία ο Νικήτας, ο Πέτρος κι άλλος ένας στον τάκο και να κάνει ο Μπόλος χρησιμοποίηση της κάρτας σε συμφωνία με τον Νικήτα. Εκεί να δεις άλλα γλέντια. Δεν πειράζω κανέναν. Ναι. Κάθομαι στη γωνιά μου και έρχονται και μου λένε σε γράφω στα... Τι θέλετε να κάνω. Να τους αφήσω να με βρίζουν εν χώρο. Στο καυγά που είχαμε με τον Νικήτα, δεν ήρθε κανένας να με υπερασπιστεί και να μου πει κάτι.
παρά μόνο ο Μάριος. Και μου λέει, εμείς ο Ελλάδας του να μου λέει. Γιατί ξέρουν και οι κόκκινοι τι έχει γίνει με τους μπλε. Τι νομίζετε ότι είναι οι κόκκινοι έξω από το παιχνίδι. Κατάφερα πάλι να μου μιλάνε όλοι. Τι κάνω ρε παιδιά. Είναι μια κίνηση στρατηγικής για να προστατεύσω τον Γιάννου. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Επειδή θα βρισκόμουν εγώ στη θέση του Γιάννου και θα βρίσκαν άλλες δικαιολογίες, για έλατε τώρα και ψηφίστε να δούμε που είναι λίγα και τα κουκιά. Θα βγάλετε τον Γιάννο στον τάκο που λέτε όποιος τον ψηφίσει τον Γιάννο. Θα πάμε στο σπίτι, θα κάνουν μαθηματικές εξισώσεις, θα βγουν τα μπλοκάκια. Εσύ ψήφισες αυτόν, εσύ εκείνον, εσύ εκείνον, εσύ εκείνον. Ποιος δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσει. Ο αρχηγός. Τα κουκιά μπορεί να αλλάξουνε. Άστο σε λίγο αγωνία. Εγώ να κοιμάμαι ήσυχος το βράδυ και αυτοί να κοιμηθούν ανήσυχοι για άλλο ένα βράδυ. Να καταλάβουν ότι το παιχνίδι πρέπει να γίνει μαγειρικό. Το λέω από την πρώτη στιγμή. Έξω οι ίντριγκες, έξω τα ζυμώσεις, έξω όλο αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό ούτε για την ίδια τους την εικόνα. Τι να κάνω. Τσουπ! Έχασες!